Βρισκόμαστε στο κέντρο αριστείας φυσικών προϊόντων Βορείου Αιγαίου με έδρα τον Παπάδο της Γέρας και κοντά μας είναι ο πρόεδρος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Λέανδρος Σκαλτσούνης. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τη λειτουργία αυτού του κέντρου. Αυτό το κέντρο έχει γίνει κατόπιν μιας πρωτοβουλίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πριν από 3 χρόνια και σαν στόχο είχε να αξιοποιηθεί η μοναδική βιοποικιλότητα της περιφέρειας, δηλαδή όλων των νησιών που βρίσκονται στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Και αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η χώρα μας έχει μια μοναδική βιοποικιλότητα με 6.000 είδη φυτών και 2.500 από αυτά τα φυτά βρίσκονται στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Αυτή η βιοποικιλότητα μέχρι σήμερα, ενώ έχει καταγραφεί, δεν έχουν γίνει προσπάθειες να αξιοποιηθεί και πιστεύουμε ότι η αξιοποίησή της είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να δώσει στη χώρα μας και στην περιφέρεια την προστιθέμενη αξία μέσα από την παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών ή από ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία καλλυντικών ή στα συμπληρώματα διατροφής. Η χώρα μας και μέσω του Κέντρου Αριστείας Φυσικών Προϊόντων στη Λέσβο θα μπορούσε ίδια να παράγει τις δραστικές ουσίες τις οποίες θα προωθεί στις φαρμακοβιομηχανίες είτε στις βιομηχανίες που ασχολούνται με την κοσμετολογία και τα αρώματα και όχι να γίνεται το αντίθετο. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκαιο. Σήμερα συμβαίνει το δυσάρεστο γεγονός. Η φυτική πρώτη ύλη να εξάγεται στο εξωτερικό, να παράγονται τα εκχυλίσματα στο εξωτερικό και να επαναεισάγονται στη χώρα μας. Η φιλοσοφία του κέντρου είναι να μπορέσει να αξιοποιήσει την πρώτη ύλη αυτή, τη μοναδική βιοποικιλότητα την οποία έχουμε σαν χώρα, να παράξουμε εδώ τα εκχυλίσματα, να πιστοποιήσουμε τη δράση τους και στη συνέχεια αυτά τα εκχυλίσματα να μπουν στην παραγωγή από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Θέλετε να μας πείτε ποια φυτά είναι στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του κέντρου? Έχουμε ξεκινήσει έτσι θα έλεγα από φυτά τα οποία είναι κλασικά φυτά, δεν έχουμε πάει στα ενδυμικά φυτά. Ξεκινούμε από τα κλασικά φυτά, ένα από αυτά είναι ο αξίσταρος, το επιστημονικό όνομα είναι το Cistus Creticus. Είναι ένα φυτό το οποίο εδώ στη Λέσβο η παραγωγή το θεωρούσαν ως παράσιτο, γιατί φύεται μέσα στους ελαιώνες και εμπόδιζαν τους παραγωγούς να συλλέγουν τις ελιές. Και είναι ένα φυτό το οποίο το ξερίζουν, το πετούσαν και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί αυτό το φυτό, αν εκχυλιστεί και επεξεργαστεί σωστά, μπορεί να παράξει ουσίες με μεγάλη αντιϊκή δράση, κάτι που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα φύλλα της ελιάς, τα οποία και αυτά παράγουμε τόνους σαν χώρα και τι τα κάνουμε, τα καίμε. Εάν αυτά τα φύλλα της ελιάς τα εκχυλίσουμε, θα βγάλουμε ουσίες με μεγάλη προστιθέμενη αξία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φαρμακευτική βιομηχανία ή και στη βιομηχανία που παράγει συμπληρώματα διατροφής ή και καλλυντικά. Για να έρθει το τελικό προϊόν εδώ, δηλαδή τα φύλλα της ελιάς, υπό ποια μορφή έρχονται, έτσι για να έχουν, κατά νου και οι αγρότες μας, τι πρέπει να κάνουν? Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι όλες οι εργασίες και η συλλογή του φυτικού υλικού πρέπει να γίνεται με έναν προσεκτικό τρόπο. Δηλαδή το φύλλο της ελιάς δεν πρέπει να καταπονηθεί, δεν πρέπει να βραχεί, δεν πρέπει να εκτεθεί στο φως, στην ηλιακή ακτινοβολία, τη στιγμή που θα κοπεί, που θα γίνει η συλλογή του καρπού της ελιάς ή όταν γίνεται το κλάδεμα των φύλλων, την ίδια μέρα πρέπει να μεταφερθεί σε έναν αποθηκευτικό χώρο όπου θα γίνει η φυσική ξήραση ή μπορεί να γίνει μια ελεγχόμενη ξήραση και στη συνέχεια αυτό το φύλλο θα έρθει στο κέντρο για να γίνει η επεξεργασία του. Αυτό προϋποθέτει ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τον Λέσβιο ή το Χιώτη, Αγρότη ή το Σαμιώτη. Προφανώς μπορεί να υπάρχει ένα επιπλέον εισόδημα για τον παραγωγό από την αξιοποίηση αυτών που ονομάζουμε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, κάτι που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας. Στη Σάμο γνωρίζουμε τις ορχιδές. Στην Ικαρία μας είπατε προηγουμένως ότι το μέλι της Ικαρίας χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία. Στην Χίο, τι να πει κανείς για τη μαστίχα. Και εκεί δημιουργήσατε ερευνητικό κέντρο. Θέλετε να μας πείτε και γι' αυτό? Βεβαίως, στη Χίο με συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έχει δημιουργηθεί ένα ερευνητικό κέντρο στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς
και αφορά την αξιοποίηση της μαστίχας και κυρίως των προϊόντων τα οποία βρίσκονται μέσα στη μαστίχα. Είναι μια πολύ σημαντική δράση. Στη Σάμο επίσης που αναφερθήκατε με τις ορχιδέες, είναι το μοναδικό μέρος της χώρα μας όπου καλλιεργούνται ορχιδέες σε θερμοκήπια και εκεί αφού πάρουμε το ωραίο λουλούδι το οποίο το αξιοποιεί η εταιρεία, έμεινε μια τεράστια βιομάζα που ήταν ο βολβός της ορχιδέας, ο οποίος τον πετούσαν μέχρι σήμερα. Και με τη δράση την οποία έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με τους παραγωγούς εκεί, αξιοποιούμε αυτό το προϊόν για την παραγωγή ουσιών με μεγάλο φαρμακευτικό ενδιαφέρον. Και για το μέλι της Ικαρίας. Και για το μέλι της Ικαρίας, και εκεί υπάρχουν μεγάλες γαλλικές εταιρείες που ασχολούνται με τα καλλυντικά, που σήμερα αγοράζουν μέλι από επιλεγμένους παραγωγούς για να αξιοποιήσουν καλλυντικά προϊόντα. Αλλά και για την αρωματοθεραπεία, όπως για παράδειγμα το μύρο. Και αυτό, τα εθέρια έλαια και αυτό αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος. Έχουμε, αν βγούμε τώρα την άνοιξη στην ύπαιθρο της χώρας μας, όλοι νομίζουμε ότι είμαστε μέσα σε ένα κατάστημα που πουλάει αρώματα. Αυτά τα αρώματα μπορούμε μέσα στο εργαστήριο να τα απομονώσουμε και να έχουμε μια πολύ ακριβή πρώτη ύλη, την οποία θα αξιοποιεί στη συνέχεια η βιομηχανία αρωμάτων. Προκειμένου να γίνουν κοινωνίτης όλης προσπάθειας οι αγρότες μας, θα προχωρήσετε σε κάποιες ενημερωτικές εκδηλώσεις. Σκοπός του κέντρου είναι, πέρα από την καθαρά ερευνητική δράση, να κάνει και ήδη έχουμε κάνει, να ενημερώσει τους παραγωγούς, να γίνουν κοινές δράσεις και εμείς αυτό που θέλουμε να βοηθήσουμε είναι και για τον Έλληνα παραγωγό να αλλάξει την νοοτροπία και, όπως είπα και πριν, να δει τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Και μέσα από τις δυνατότητες που δίνει ένα σύγχρονο κέντρο, ερευνητικό κέντρο. Ακριβώς, εδώ πάλι όπως σας είπα, με την υποστήριξη της περιφέρειας έχουμε φτιάξει ένα μοναδικό ερευνητικό κέντρο. Να τονίσω ότι σήμερα στο κέντρο υπάρχει ένας μοναδικός εξοπλισμός. Να αναφέρω συσκευές εκχυλήσεων με υπερήχους, μοναδικά στη χώρα μας και επίσης ένα πάρα πολύ καλή αναλυτικό εργαστήριο, γιατί δεν είναι μόνο πρέπει να φτιάξουμε το προϊόν, πρέπει να πιστοποιήσουμε με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ότι το προϊόν το οποίο φτιάξαμε είναι καλό, έχει συγκεκριμένη χημική σύσταση, δεν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, άρα υπάρχει, θα έλεγα, ένας πλήρης ερευνητικός εξοπλισμός που επιτρέπει να πιστοποιήσουμε το τελικό προϊόν. Με ανεξάντλητες δυνατότητες. Προφανώς, και πιστεύω ότι πέρα από το ερευνητικό, στο μέλλον γιατί όχι να έχουμε και μεγάλες παραγωγικές μονάδες στα νησιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σημαντικό είναι, βέβαια σημαντικό. Την εκμετάλλευση του αξίσταρου, του φύλου της ελιάς, της λιβάντας, όλα αυτά τα φυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μάλλον σε φαρμακευτικές εταιρείες. Τι φυτά τώρα συγκεντρώνεται, μαζεύεται? Κάτι λένε για αξίστες, κάτι λένε για τους αβαγιανούς και τα κλαριά, τα φύλλα από την ελιά. Τα οποία σας είπαν πως θα αξιοποιηθούν. Μας είπανε πως θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Την αξιοποίηση θα την κάνει το Πανεπιστήμιο. Πως θα ξεκινήσετε τις διαδικασίες λοιπόν? Τι θα κάνετε εσείς από την πλευρά σας? Από την πλευρά μας, για να βοηθήσουμε, θα φέρουμε μερικά κλαριά της ελιάς, μερικούς αξίστες, για να αρχίσουν τα πειράματα που θέλουν.